Πάμε να καλησπέρισουμε τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Μεϊκόπουλε. Καλησπέρα κύριε Καλαμογιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εμείς που είστε απόψε μαζί μας, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, καθώς δεν τα έχουμε πει μαζί από τότε που είχαμε τις δεύτερες εκλογές, το δεύτερο γύρο. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό? Είστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα στην περιφέρεια και με την εκλογή του κυρίου Κουρέτα? Δεν μπορεί κανείς μάλλον που ανήκει στον προοδευτικό χώρο, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, να ισχυριστεί το αντίθετο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να εξάγουμε και δύο πρώτα ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Το πρώτο νομίζω είναι ότι αυτή η νίκη του κυρίου Κουρέτα αλλά και άλλων προοδευτικών υποψηφίων θα είναι σφάλμα από τα κόμματα που ανήκουν στο προοδευτικό τόξο να κάνουν μια προσπάθεια να την οριοθετήσουν ή να την περιχαρακώσουν. Δεν είναι μια κομματική νίκη λοιπόν, είναι μια νίκη των προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών της Θεσσαλίας, οι οποίοι νομίζω ότι λειτουργήσαν αντίστροφα, κύριε Καλαμογιώργο. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να εξηγήσω τι εννοώ. Mm-hmm. Σε ένα κλίμα ομών πολιτικών παρεμβάσεων, εκβιασμών αλλά και συναλλαγών, ο κόσμος της Θεσσαλίας αντέδρασε ανεξάρτητα από την πολιτική του προτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι και συντηρητικός κόσμος προσβλήθηκε από τις ομές πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν. Εννοείται τις δηλώσεις του κ. Αυγενάκη την εβδομάδα Αυγενάκη, πριν την δεύτερο γύρο. Ναι. Τις δηλώσεις του κ. Αυγενάκη που συνέδεσε την ταχύτητα απονομής των αποζημιώσεων με το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, με τη συναλλαγή που είχε ο κ. Αγοραστός με μια υποψήφια αντίπαλό του, την κυρία Τζανακούλη, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, αν ανατρέξει κανείς στο διαδίκτυο, θα βρει δεκάδες ή και εκατοντάδες τοξικές δηλώσεις απέναντι στον κύριο Αγοραστό. Όμως, τρεις μέρες πριν τις δεύτερες εκλογές, τα βρήκαν, ήρθαν σε μια πολιτική συμφωνία, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο. Όπως επίσης και η τελευταία στιγμή σκληρή στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος την τελευταία εβδομάδα, από εκεί που είχε αφαιρέσει τον κ. Αγοραστό από την επιτελική δομή που στήθηκε στη Θεσσαλία για να γίνουν ταχύτερα οι αποκαταστάσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα, μετέβη σε μια χλιαρή στήριξη για να φτάσουμε στην τελευταία εβδομάδα με σκληρή στήριξη από τον κύριο Μητσοτάκη, προκειμένου να εκλεγεί και αυτός ο εκλεκτός του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια νίκη καταρχάς των δημοκρατικών πολιτών. Το δεύτερο πολιτικό συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Καλαμογιώργο, έχει να κάνει με τη συμπόρευση των πολιτικών χώρων που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στο όνομα και στην υποψηφιότητα του κύριου Κουρέτα. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συμπόρευση έστειλε ένα θετικό μήνυμα προς τον κόσμο, τον δημοκρατικό της Θεσσαλίας. Το ίδιο είδαμε, νομίζω, να επαναλαμβάνεται με ακόμα χαρακτηριστικότερη ακρίβεια και στο Δήμο Αθηνών, όπου από εκεί που ήταν outsider εντελώς ο κύριος Δούκας, η σύμπραξη με τη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Ζαχαριάδη έδωσε τη νίκη εν τέλει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Άρα, νομίζω, δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων δημιούργησε την πρώτη ρογμή σε αυτό που φαινομενικά μέχρι πρότινος λέγαμε παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και στην κεντρική διοίκηση αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Επόμενη εκλογική αναμέτρηση, οι ευρωεκλογές για τη χώρα μας. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση του κυρίου Σπίρτζη να κατέβει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Mm. Επειδή ο κύριος Σπίρτζης μπορεί και να εννοούσε, αν και την άκουσα πάρα πολλές φορές τη συνέντευξη που έδωσε, μπορεί κάποιος όμως κακοπροαίρετος να υπονοήσει ότι ήθελε να δείξει συγχώνευση των δύο πολιτικών χώρων ή ενοποίηση των δύο πολιτικών χώρων. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε σε ένα τέτοιο όριμο στάδιο. Πιστεύω όμως ότι η συμπόρευσή μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και μετέπειτα στις ενδιάμεσες κοινωνικές εκφράσεις όπως τα επιμελητήρια, όπως τα εργατικά κέντρα, όπως οι ενώσεις γονέων, όπως οι ιατρικοί σύλλογοι, είναι νομίζω στάδια τα οποία θα δοκιμάσουν την συνεργασία αυτή που είδαμε ότι πέτυχε και σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και σε επίπεδο Δήμου Αθηνών. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κοινό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι είμαστε δύο διακριτοί πολιτικοί χώροι. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από τις συλλογικές του υπεξεργασίες αλλά και από τον τόνο που έδωσε ο πρόεδρος του κ. Κασελάκη στην τελευταία συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας διεκδικεί μια αυτοδύναμη πολιτική έκφραση ως αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα διεκδικούμε τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στείνουμε μέτωπα
απέναντι στους υπόλοιπους προοδευτικούς χώρους. Δυστυχώς, κύριε Καλαμογιώργου, μέχρι στιγμής και από τον τρόπο με τον οποίο ήταν να τοποθετούνται πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν έχουμε την ίδια πολιτική στάση και από τον έτερο προοδευτικό χώρο. Υπάρχει μια αλαζονία και νομίζω ότι είναι λανθασμένη η τακτική να λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι ο στόχος μας είναι να γίνουμε εμείς δεύτερο κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι ο στόχος του προοδευτικού κόσμου πρέπει να είναι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αναφέρατε την πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε πριν λίγες προχθές το βράδυ. Τώρα βγήκανε κάποια συμπεράσματα. Το συνέδριό σας αναβάλλεται ουσιαστικά για το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου. Θέλει χρόνο ο κύριος Κασελάκης, γι' αυτό αφήνει τόσο μακριά να συνεδριάσει, να γίνει το συνέδριο. Και ο στόχος του συνεδρίου δεν είναι για να γίνει αποτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών, κύριε Μεϊκόπουλε. Και να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Το τέλη Φεβρουαρίου θα είναι σχεδόν 3 μήνες από τις ευρωεκλογές. Δεν είναι αργά? Εγώ νομίζω ότι είναι και ικανοποιητική η στάση και η απόφαση από τον κύριο Κασελάκη να δώσει πολιτικό χρόνο προκειμένου να συζητηθεί επαρκώς και σε επίπεδο οργανώσεων και σε επίπεδο νομαρχιακών επιτροπών. Αλλά νομίζω το καλύτερο που έχει να επιδείξει η απόφαση που πήρε είναι το άνοιγμα προς τα μπρος, η φυγή προς τα μπρος. Δηλαδή τα 13 περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια τα οποία έχουν προγραμματιστεί στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι δηλαδή να γίνει το συνέδριο του Φεβρουαρίου, όπου εκεί η ηγεσία, οι οργανώσεις, οι νομαρχιακές επιτροπές ανά την Ελλάδα, τα περιφερειακά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν σε επαφή με όλους τους επιστημονικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς φορείς σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό, προκειμένου οι ανάγκες, οι αγωνίες της κοινωνίας να μετουσιωθούν σε πραγματικές προτάσεις. Είναι κατά τη γνώμη μια συνταγή η οποία δοκιμάστηκε και το 2019. Υπάρχει πάρα πολύ πλούτος από τα περιφερειακά συνέδρια που είχαν γίνει τότε. Πλούτος είναι πολύ κατά τη γνώμη μου αναξιοποίητος, κύριε Καλαμογιώργο. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές προγραμματικές και αναπτυξιακές προτάσεις για τη Μαγνησία, οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν. Εντάξει, δεν ήμασταν κυβέρνηση, όμως υπάρχει δυνατότητα πλέον αυτές να εξειδικευτούν, να προτεραιοποιηθούν, να επικαιροποιηθούν και να αποτελέσουν τις αιχμές του ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη του για τη διακυβέρνηση την επόμενη φορά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια σωστή λογική από τον κύριο Κασελάκη να έρθουμε σε επαφή με τους αρμούς της κοινωνίας. Αυτή είναι, νομίζω, η στρατηγική μας στόχευση. Και έπειτα, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, να συζητηθούν επαρκώς και τα αίτια της ΣΥΤΑ και σε βάθος και με κριτική. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω είναι μια κριτική που ακούγεται από διάφορες πλευρές εν πολλής άδικη. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι η νέα ηγεσία. Ίσα-ίσα σε όλες τις πράξεις της δεν έχει παραλείψει ποτέ καμία πτέρυγα της εσωκομματικής ατμόσφαιρας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πάρα πολλές πλευρές προτάθηκε να αναλάβουν και καθήκοντα το ΜΕΑΡΧΙ, άσχετα αν αυτές επέλεξαν να αρνηθούν το προσκλητήριο αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας είναι ενωτικά, είναι συνθετικά. Κύριε Μεϊκόπουλε, όταν εννοείται ενωτικά, αυτό που είπε η εκπρόσωπος τύπου όμως, ότι όποιος δεν συμφωνεί μπορεί να φύγει, πώς το λαμβάνουμε υπόψη, πώς να το διαβάσουμε, πώς να διαβάσουμε αυτή τη δήλωση της εκπροσώπου σας? Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή, όχι να ρωτήσω, να κάνω ένα αντίστροφο σχολιασμό. Αν συνέβαινε το αντίστροφο θα ήταν εξίσου παράλογο. Δηλαδή, αν ένα μέλος ή ένα στέλεχος ή ένα προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει τον πολιτικό χώρο, υπονομεύει το κόμμα σε κάθε του βήμα, εμείς πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε? Θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στα ψηφοδέλτια, να τον πάρουμε, να τον βάλουμε ευρωβουλευτή, να τον βάλουμε υποψήφιο δήμαρχο, να τον βάλουμε υποψήφιο περιφερειάρχη? Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι. Και δεν θέλω να σταθώ στην εκπρόσωπο. Θέλω να σταθώ κυρίως σε αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κ. Κασελάκης, ο οποίος ανάκουσε κριτική γιατί είπε το αυτονόητο. Όποιος υπονομεύσει προφανώς δεν έχει θέση και στα ψηφοδέλτια. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Τζουμάκας που σήμερα έχει τεθεί εκτός κόμματος. Έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογία του κόμματος. Και έχει παραπευθεί με απόφαση του κύριου Κασελάκη. Όμως εγώ θα επαναλάβω και με διαφορετικό τρόπο τη συλλογιστική που ανέπτυξα πριν. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική, ο χώρος στην οποία μπορεί να ασκηθεί είναι τα κομματικά όργανα. Εγώ διαφωνώ εδώ και χρόνια που βλέπω, όχι μόνο τώρα,
πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίως να εκφράζουν τις διαφωνίες τους. Το έχουμε πληρώσει αυτό πάρα πολύ ακριβά. Το πληρώσαμε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Υπάρχει ο χώρος, υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει το θεσμικό έδαφος όπου μπορεί το κάθε στέλεχος που έχει διαφορετική προσέγγιση να καταθέσει τις απόψεις του. Μάλιστα. Και να παλέψει για αυτές. Θεμητό είναι. Όχι όμως στη δημόσια σφαίρα. Γιατί όταν το κάνουν αυτό, νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη σκοπιμότητα, κυρία Καραμαλή. Μάλιστα. Κατανοητό, κύριε Μεϊκόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.